Κύριε Σαμαρά, με αφορμή το δελτίο τύπου που έχει εκδώσει ένας τουριστικών γραφείων Δωδεκανήσου και ως φυσικά εσείς κόος, κύριε Σαμαρά, για το θέμα το διαχρονικό της Ζιάς, μιας και η μεγάλη επισκεψιμότητα που έχει ο συγκεκριμένος οικισμός δημιουργεί πολύ μεγάλο πρόβλημα στο κυκλοφοριακό. Πήρατε λοιπόν θέση εσείς ως Ένωση Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου και κάνατε κάποιες προτάσεις. Θα θέλαμε να συζητήσουμε για αυτές τις προτάσεις σας. Κοιτάξτε, η πρότασή μας ήταν ουσιαστικά μια σύσταση προς τα μέλη μας και τα υπόλοιπα τουριστικά γραφεία που είχαν να μην είναι μέλη μας, να μειώσουν την κίνησή τους, τις εκδρομές δηλαδή που πραγματοποιούνται, προς τον οικισμό της Ζιάς. Αυτό γιατί το πρόβλημα το κυκλοφοριακό, δηλαδή η διέλευση μέσα από τον οικισμό και η στάθμευση των τουριστικών λεωφορείων, είναι πάρα πολύ δύσκολη έως αδύνατη σε κάποιες περιπτώσεις. Υπάρχουν μέρες όπου την υψηλή περίοδο, όπου τα λεωφορεία που πάνε πάνω στη Ζιά για τις εκδρομές φτάνουν μπορεί και τα 30. Αυτό που καταλαβαίνει οποιοδήποτε λογικός και οποιοδήποτε έχει επίγνωση του χώρου είναι τουλάχιστον δύσκολο, για να μην χρησιμοποιήσω κάποιον άλλο χαρακτηρισμό, δηλαδή επικίνδυνο. Ως εκ τούτου λοιπόν, και επειδή γνωρίζουμε ότι το πρόβλημα είναι διαχρονικό, επιλέξαμε τώρα στο άνοιγμα της σεζόν να κάνουμε αυτή τη σύσταση προς τα μέλη μας. Θεωρείτε ότι αυτό όμως είναι μία λύση, δηλαδή το να απλά να μειωθούν οι εκδρομές και αυτό δεν φέρνει έτσι και ένα οικονομικό ζήτημα στους επιχειρηματίες της περιοχής που περιμένουν από αυτές τις εκδρομές για να επιβιώσουν οικονομικά? Σίγουρα. Απλά κοιτάξτε ποιο είναι το θέμα. Ότι η κατάσταση αυτή στη Ζιά υπάρχει πάρα πολλά χρόνια, μπορεί και 30. Έτσι ακριβώς. Το θέμα είναι να λυθεί όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και για να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα, το θέμα δεν είναι καθόλου πολιτικό. Το θέμα είναι καθαρά πρακτικό. Πρέπει να δοθεί μια σωστή και πρακτική λύση που να βολεύει την πλειοψηφία του κόσμου που ανεβαίνει για την εκδρομή του Η πρόταση αυτή στη ήρθε Ζιά. από την Ένωση των Τουριστικών Γραφείων της Δωδεκανήσου. Βρήκε ανταπόκριση. Τι σας λένε δηλαδή τα γραφεία της Δωδεκανήσου? Τα πιο πολλά έχουν ανταποκριθεί θετικά, από όσο Άρα μου δηλαδή πείσουν, θα και δούμε φαίνεται δηλαδή δηλαδή. μία μείωση των εκδρομών προς τη Ζιά για να μην υπάρχει αυτό το κυκλοφοριακό κομφούζιο. Αναγκαστικά θα υπάρξει. Αλλά το ζήτημα και η είδηση δεν είναι αν θα υπάρξει μείωση των εκδρομών στη ΖΙΑ. Η είδηση και αυτό που πρέπει να δούμε είναι αν και πότε θα λυθεί και πώς το ζήτημα αυτό. Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι όλοι και οι φορείς, οι εμπλεκόμενοι αλλά και οι επιχειρηματίες το έχουν αναδείξει εδώ και τα τελευταία 2-3 χρόνια, γιατί το πρόβλημα, όπως είπατε και εσείς, έχει ενταθεί. Οι υπόλοιποι φορείς πώς σας πάστηκαν, πώς δέχτηκαν αυτή την πρότασή σας? Νομίζω ότι όλοι τη βρίσκουν τουλάχιστον λογική. Μάλιστα. Και αναφορικά με τα τουριστικά λεωφορεία που γνωρίζουμε ότι εκείνοι σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος και δημιουργείται πραγματικά πολύ μεγάλο πρόβλημα στην κυκλοφορία λόγω και των ογκωδών οχημάτων. Είναι μία πρόταση την οποία την ασπάζονται, δηλαδή είναι κάτι που το θεωρούν ως μία λύση? Το θεωρούν τουλάχιστον επιβεβλημένο. Μάλιστα. Τα τουριστικά λεωφορεία, και αναφέρομαι και μπορείτε να ανατρέξετε στην ιδιοσιογραφία την παλιότερη, και θα αναφερθώ συγκεκριμένα ο σύνδεσμος το Σωματείο των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων, και αυτοί με τη σειρά του έχουν αναφερθεί πάρα πολλές φορές Πολλές φορές, στο πολλές θέμα φορές. και έχουν ζητήσει όλες, όχι μόνο να μειωθεί η κίνηση προς Έχουν εκεί, καταθεί και στα δικαστήρια. Αλλά να καταργηθεί, δηλαδή να μην πηγαίνει κανένα πούλμαν εκεί πέρα πάνω. Αναφορικά τώρα με την πρότασή σας για ενοικίαση του οικοπαίδου για να υπάρχει μία στάθμευση των λεωφορείων στο συγκεκριμένο πολύ συζητημένο οικόπεδο, αυτή η πρόταση ισχύει, υπάρχει στον ορίζοντα? Κοιτάξτε, εμείς τόνισα σε προηγούμενη μου συνέντευξη ότι εμείς θα είμαστε αρρωγοί σε κάθε λύση η οποία είναι βιώσιμη και θα
βοηθήσει το τη ΖΙΑ να λειτουργήσει όπως πρέπει να λειτουργήσει. Αυτό Υπάρχει είναι δηλαδή το αυτή η ζητούμενο. προοπτική της ενοικίασης, αν όχι του συγκεκριμένου οικοπαίδου που έχει γίνει πολλής λόγος, ενός άλλου οικοπαίδου που να δημιουργήσει έτσι μια ευκολία σε εσάς στα μεγάλα. Ενός οποιοδήποτε Οποιοδήποτε, οικοπαίδου, για να ναι. το οποιοδήποτε Βεβαίως. οικοπαίδου Καλά κάνει ή και επισημαίνει. σημείου, μας υποδεχτεί από κάποιους που είναι αρμόδιοι και γνώστες Εσείς της δηλαδή κοινωνίας. προτίθεστε να ενοικιάσετε ένα τέτοιο χώρο, ένα τέτοιο Εμείς οικόπεδο. προτείνουμε να βοηθήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο, Κατανοητό. οποιαδήποτε λύση, οποτεδήποτε. Τους αυτές δεν μπορώ να το κάνω. Μάλιστα. Ήσασταν σαφείς, κύριε Σαμαρά. Εντάξει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Θα παρακολουθούμε, νομίζω, όλη η κοινωνία αυτό το ζήτημα, γιατί είναι ένα πρόβλημα που, όπως είπατε και εσείς, είναι διαχρονικό και Είναι δημιουργεί πρόβλημα και διαχρονικό στους και κατοίκους, πρακτικό. αλλά και είναι Και και θέμα πρακτικό. πρωτίστως ασφάλειας, όπως έχουν θέσει και Και η ασφάλειας. Ένωση. Και προσέξτε, έχουμε μπει όλοι σε μια παγίδα, επειδή το ζήτημα είναι διαχρονικά δεν λύνεται, έχει αναθεί σε πολιτικό ζήτημα πλέον, το οποίο δεν βοηθάει στο να βρεθεί λύση. Ναι. Το ότι το ζήτημα πάει να γίνει ή και έχει γίνει κατά πολλούς πολιτικό. Το θέμα είναι καθαρά πρακτικό. Μάλιστα. Οι αρμόδιοι και αυτοί που γνωρίζουν πρέπει να υποδείξουν τις λύσεις και να τις εφαρμόσουν. Τόσο απλά τα πράγματα. Μέχρι τότε, μέχρι να βρεθεί η λύση, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, η απόφαση έχει ληφθεί. Μέχρι να Οι βρει, μειώσεις των λοιπόν, να εκδρομών βρεθεί είναι η γεγονός. λύση, μέχρι να βρεθεί η λύση, πρέπει το τουριστικό προϊόν που λέγεται ΖΙΑ να προστατευθεί.